Σε αυτό το επεισόδιο του Greekonomics θα κάνουμε κάτι αυτονόητο που όμως δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Να μιλήσουμε για το τι οδήγησε στην ελληνική κρίση από την οικονομική σκοπιά των πραγμάτων χωρίς να αφήσουμε τα πολιτικά και τα ιδεολογικά να μπουν στη μέση και να θολώσουν τα νερά όπως γίνεται σε κάθε συζήτηση. Φυσικά πίσω από τα οικονομικά γεγονότα πάντα κρύβονται πολιτικά πρόσωπα και ιδεολογίες που αναμφισβήτητα παίζουν ρόλο και φέρουν ευθύνε. Γι' αυτά όμως θα βρείτε εκατοντάδες βίντεο. Αντιθέτω για την αμυγό οικονομική ανάλυση των γεγονότων που οδήγησαν στην ελληνική οικονομική κρίση, δεν υπάρχει ούτε ένα. Τουλάχιστον στα ελληνικά. Οπότε, πάμε και ο Θεό Βοηθό. Πριν ξεκινήσουμε, πρέπει να ξεκαθαρίσω το εξή. Όπω αντιλαμβάνεστε, το θέμα αυτό είναι για όλου, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και εμένα, ιδιαίτερω αρνητικά φορτισμένο, γιατί αφορά τη χώρα μα και επηρέασε τη ζωή όλων μα. Παρ' όλα αυτά, θα προσπαθήσω να κρατήσω τι προσωπικέ μου απόψει για τα τεκτενόμενα εντελώ εκτό αυτού του βίντεο, γιατί είναι αρχή του Greekonomics να παρουσιάζει μόνο τα δεδομένα, ώστε οι θεατέ να μπορούν να βγάζουν τα δικά του συμπεράσματα. Αν παρ' όλα αυτά, σε κάποιο σημείο του βίντεο, εσεί θεωρήσετε πω περνάει η δική μου οπτική όσον αφορά τα γεγονότα ή έστω το ύφο τη παρουσίαση, να ξέρετε πω αυτό δεν θα έχει συμβεί θελημένα και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων. Το πρώτο που οφείλουμε να κατανοήσουμε είναι ότι η ελληνική κρίση ήταν μια κρίση δημοσίου χρέου. Χρέου δηλαδή που προήλθε από το ότι η ελληνική κεντρική κυβέρνηση έπρεπε συνεχώ να δανείζεται για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στι ανάγκε του προπολογισμού, μέχρι που κάποια στιγμή δεν υπήρχε πλέον κανεί που να προτίθεται να τι δανείζει. Α δούμε συγκεκριμένα στοιχεία απλά και κατανοητά για να μπορέσουν να τα καταλάβουν όλοι και να δούμε πώ στάσαμε εκεί. Θα πάρουμε την περίοδο από το 1960 μέχρι και το 2009 που ξεκίνησε η κρίση. Αν αναρωτιέστε γιατί πάμε 50 χρόνια πίσω, περιμένετε και θα δείτε. Τα δημοσιονομικά μεγέθη που θα δούμε σε αυτό το διάγραμμα θα εκφράζονται ω ποσοστά του ΑΕΠ, του εγχώριου εισοδήματο. Αυτό γίνεται επειδή το πόσο σε ευρώ που χρωστά κάποιο γενικά δεν λέει πολλά πράγματα από μόνο του. Αν, α πούμε, εγώ χρωστάω 100.000 ευρώ, αλλά βγάζω 200.000 το χρόνο, είμαι μια χαρά. Αν όμω χρωστάω 100 και βγάζω 10.000 στον χρόνο, τότε καλύτερα να ετοιμάζομαι να την κάνω για Πανάμα. Το δημοσιονομικό μέγεθο που πρέπει να εξετάσουμε αρχικά είναι η διαφορά εσόδων και εξόδων του κράτου. Αυτή, όπω θα έχετε ήδη αρχίσει να αντιλαμβάνεστε, είναι συνήθω αρνητική, οπότε την αποκαλούμε έλλειμμα του προπολογισμού. Όπω φαίνεται στο διάγραμμα λοιπόν, επί μισό αιώνα πριν την κρίση, οι δαπάνε του ελληνικού κράτου υπερεύαιναν τα έσοδα κάθε χρόνο ανελειπό. σω όμω εδώ κάποιο θα μπορούσε να πει. Ότι πιθανόν να είχαμε ελλείμματα όχι επειδή ξοδεύαμε πάνω από τι δυνάμει μα, αλλά επειδή αποπληρώναμε προπάρχον χρέο. Ωραία, α αφαιρέσουμε τότε όλε τι δαπάνε εξυπηρέτηση των πρώτερων δανείων, υπολογίζοντα το λεγόμενο πρωτογενέ έλλειμμα. Το πρωτογενέ έλλειμμα, θα λέγαμε, είναι κάτι σαν τη διαφορά λειτουργικών εσόδων και λειτουργικών δαπανών του κράτου, και στην ουσία δείχνει αν μια χώρα ξοδεύει πάνω από τι δυνάμει τη. Εδώ λοιπόν τα πράγματα δείχνουν να είναι λίγο καλύτερα, αφού το πρωτογενέ αποτέλεσμα του προπολογισμού φαίνεται να περνά ενίοτε και σε θετικέ περιοχέ. Με το παίρνετε και πολύ τη μετρητή, όμω, αυτό, γιατί θα καταλάβετε αργότερα πώ ακριβώ συνέβη. Πάμε τώρα και στο χρέο. Όσο το κράτο δημιουργεί ελλείμματα, αυτά πρέπει κάπω να καλυφθούν. Ο συνήθι τρόπο για να γίνει αυτό είναι με δημιουργία χρέου. Αν λόγου χάρη λείπουν 5 δι για να κλείσει ο προπολογισμό, το δημόσιο θα τυπώσει ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια αξία 5 δι. Και θα τα πουλήσει σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. Στο κοινό, σε τράπεζε, σε επενδυτικά κεφάλαια, ακόμη και σε ξένε χώρε. Αυτό ακριβώ εννοούν στα δελτία ειδήσεων όταν λένε: Βγαίνουμε στι αγορέ. Φυσικά, τα ομόλογα πληρώνουν κάθε χρόνο τόκου και έχουν μια ημερομηνία λήξεω κατά την οποία θα πρέπει να επιστραφεί η αρχική του αξία. Αποτελούν δηλαδή ένα κανονικό δάνειο. Το σύνολο επομένω των ομολόγων και των λοιπόν χρεογράφων που έχει εκδώσει το δημόσιο και δεν έχουν ακόμη αποπληρωθεί. Αποτελεί το χρέο τη χώρα. Μπορούμε λοιπόν να πούμε πω το χρέο που παρουσιάζεται εδώ με κόκκινο ω ποσοστό του ΑΕΠ είναι τα εκρεμή ελλείμματα του παρελθόντο μαζί με του τόκου του. Τέλο, καλό θα ήταν να έχουμε σε αυτό το διάγραμμα και το ίδιο το ΑΕΠ, το οποίο είναι η καλύτερη απεικόνηση τη συνολική οικονομική ευημερία μια οικονομία και σίγουρα θα μα χρειαστεί. Όπω βλέπουμε λοιπόν, από το 1960 μέχρι το 1973. Αν και δημιουργείται χρέο, αυτό παραμένει σε χαμηλά επίπεδα αφού η οικονομία λειτουργεί με σχετικά μικρά ελλείμματα. Επιπροσθέτω, αυτή την περίοδο και μέχρι την πρώτη πετρελαϊκή κρίση το 1973, η οικονομία αναπτύσσεται με ραγδαίο ρυθμό, οπότε η αύξηση του ΑΕΠ κρατά το ποσοστό του χρέου ω προ το ΑΕΠ χαμηλά. Και από το 1975 μέχρι τι αρχέ τη δεκαετία του 1980, όμω, ενώ τα πρωτογενή ελλείμματα μεγαλώνουν, το χρέο συνεχίζει να παραμένει καθυλωμένο στο 20 με 22%. Πώ γίνεται αυτό, με λίγη μαγεία από την Κεντρική Τράπεζα τη Ελλάδο. Το χρέο τακτοποιείται με φρεσκοτυπωμένο χρήμα, το οποίο όμω, όπω θα πρέπει να είναι αναμενόμενο, προκαλεί πληθωρισμό. Οι πολίτε δεν πληρώνουν παραπάνω ούτε έρχεται κάποιο μνημόνιο να μειώσει του μισθού. Αντιθέτω, αργά, σταθερά και σχεδόν ανεπαίσθητα. Μέσω του πληθωρισμού το κράτος απορροφά αγοραστική δύναμη από τους πολίτες και την χρησιμοποιεί για να αποπληρώνει χρέος. Θα δούμε σε άλλο βίντεο πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η ιδιότυπη φορολογία μέσω του πληθωρισμού. Αν και αυτό συνεχίζεται και κατά τη δεκαετία του 80, τα δημοσιονομικά ελλείμματα έχουν αυξηθεί αλματοδός και ο πληθωρισμός δεν επαρκεί για να συγκρατήσει το χρέος, το οποίο μέχρι και το τέλος της δεκαετίας φτάνει στο 60%. Αν κοιτάξετε προσεκτικά τη μοβ γραμμή του πρωτογενού ελλείμματο, ίσως διακρίνεται και τη νέα τάση που ξεκίνησε εκείνη την εποχή και διαρκεί μέχρι και σήμερα. Τα ελλείμματα να συμμαζεύονται κάπως μετά τις εκλογές, αλλά για να αυξηθούν και πάλι κατά τις προεκλογικές περιόδους που στην Ελλάδα δυστυχώς δεν διαρκούν και λίγο. Από το 1990 μέχρι και το 1995 γίνεται μια πρώτη προσπάθεια να συμμαζευτούν κάπως τα ελλείμματα με λιτότητα και αποκρατικοποίηση. Που όμω δημιουργούν πρωτοφανή κοινωνικό ξεσηκωμό, απεργίε, καταλήψει, μαζικέ συγκεντρώσει και επιφέρουν σημαντική και ανεπανόρθωτη εκλογική φθορά στου πολιτικού που προώθησαν τη λιτότητα. Αυτό αναμφισβήτητα αποτελεί μάθημα για ολόκληρο το πολιτικό κόσμο τη χώρα και ιστορικά ήταν η τελευταία φορά μέχρι την κρίση που το σημάζεμα των δημοσιονομικών τη χώρα εμφανίζεται ω υπόσχεση σε προεκλογική περίοδο. Η ηρωνία είναι πω και εκείνη την εποχή το χρέο τελικά αυξάνεται κυρίω για δύο λόγου. Πρώτον, επειδή πολλά χρέη των ιδιωτικοποιημένων εταιριών επιστρέφουν αργότερα στο δημόσιο, και δεύτερον, επειδή η συγκράτηση του πληθωρισμού αρχίζει πλέον να τίθεται ω προτεραιότητα. Από το 1996 και για σχεδόν 10 χρόνια όμω, η εικόνα δείχνει να αλλάζει ριζικά. Το διάγραμμα δείχνει ξεκάθαρα πω η δημοσιονομική κατάσταση έχει αρχίσει να νοικοκυρεύεται, το έλλειμμα έχει μετατραπεί σε πλεόνασμα και η χώρα έχει πια μπει στον ίσιο δρόμο. Ακόμη και στην τριετία του 2005-2007, τα ελλείμματα δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά, ενώ και ο πληθωρισμό κυμαίνεται σε χαμηλά μονοψήφια νούμερα. Όσοι όμω κυκλοφορούσαμε στη χώρα εκείνη την εποχή, μόνο μάζεμα δεν θυμόμαστε. Αντιθέτω, η χώρα ξοδεύει σαν τρελή, τα έσοδα του προπολογισμού παραμένουν χαμηλά, η φοροδιαφυγή κάνει το πάρτι τη ζωή τη και κανεί δεν διαμαρτύρεται για λιτότητα αφού οι πολίτε κατεβαίνουν στο δρόμο μόνο για να υποδεχτούν το ριβάλτο στο αεροδρόμιο πάνω από μία φορέ, να σηκώσουν το τιμημένο και να πανηγυρίσουν που επιτέλου δείξαμε στο Eurovision τι σημαίνει μουσική. Κάτι δεν πάει καλά εδώ λοιπόν, γιατί δεν μπορεί και ατασταλείς να κάνεις και τα νούμερα να σε βγάζουν λάδι. Δύο πράγματα εξηγούν αυτό το παράδοξο. Το πρώτο είναι η δημιουργική λογιστική. Σήμερα ξέρουμε πως με τη βοήθεια μεγάλης τράπεζας του εξωτερικού, ένα διόλου ευκαταφρόνητο μέρος του χρέους, κρυφά μετατράπηκε σε παράγωγα συμβόλαια, τα λεγόμενα swaps, τα οποία τότε δεν προσμετρούνταν στο χρέος βάσει των λογιστικών προτύπων εκείνης της εποχής. Χρησιμοποιήθηκε δηλαδή ένα περίπλοκο χρηματοοικονομικό τρίκ για να κρυφτεί χρέο ώστε να μην θορυβηθούν οι εταίροι. Τότε τουλάχιστον ήταν ακόμη οι εταίροι. Μετά έγιναν πιστωτέ, τρόικα, θεσμοί και όλα αυτά. Μπορεί αυτό σήμερα να ακούγεται εντελώ σκιώδε και ύποπτο. Όμω σα πληροφορώ ότι εκείνη την εποχή, εκτό από ελάχιστου insiders, ακόμη και έμπειροι ορκωτοί λογιστέ, με αξιόλογη εμπειρία σε δημοσιονομικού ελέγχου, δεν είχαν ιδέα για την ύπαρξη αυτών των τεχνικών. Το πώ ακριβώ στήθηκε όλο αυτό έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να κάνουμε ένα βίντεο αποκλειστικά επ' αυτού. Το δεύτερο ήταν ότι κάποια στιγμή το Υπουργείο Οικονομία τη Ελλάδα ξεκίνησε να συμπεριλαμβάνει στο ΑΕΠ κάποια αγαθά και υπηρεσίε που προηγουμένω δεν περιλαμβάνονταν. Όπω για παράδειγμα, την πορνεία, που σημειωτέων ήταν ακόμη ημιπαράνομη. Αυτό έγινε με μοναδικό σκοπό να φουσκώνει το ΑΕΠ, έτσι ώστε το χρέο που εκφραζόταν ω ποσοστό επί του ΑΕΠ να εμφανίζεται μικρότερο. Μέχρι το 2008, το γενικό οικονομικό κλίμα στη χώρα ήταν ακόμη καλό. Δημοσιογράφοι, πολιτικοί, ακόμη και άνθρωποι τη αγορά, σου έδιναν την εντύπωση πω από τότε που η χώρα είχε μπει στην Ευρωζώνη, η οικονομία είχε στρώσει. Ακόμη και όταν ξεκίνησε η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση το 2007, η γενική εντύπωση ήταν πω η Ελλάδα δεν είχε να φοβηθεί τίποτε. Μέχρι το τέλο του καλοκαιριού του 2008, όταν το ελληνικό χρέο άγγιζε πλέον το 110% του ΑΕΠ τη στιγμή που οι αγορέ δεν είχαν την παραμικρή διάθεση να συνεχίσουν να δανείζουν σε οποιονδήποτε παρουσίαζε έστω και μέτριο πιστοτικό ρίσκο. Ο κύβο είχε ρηφθεί 50 χρόνια πριν. Όμω τώρα είχε φτάσει η στιγμή που έκατσε στον Άσο για την Ελλάδα και τα προβλήματα είχαν μόλι αρχίσει. Ποιο ή τι φταίει λοιπόν που μια ολόκληρη χώρα έφτασε σε αυτό το σημείο. Αρχικά πρέπει όλοι να κατανοήσουμε πω η δημιουργία ελλειμμάτων καθεαυτή, ακόμη και για πολλά συνεχόμενα χρόνια, δεν αποτελεί απαραίτητο πρόβλημα για την οικονομία. Αν τα ελλείμματα προκύπτουν από τη χρηματοδότηση δημόσια επένδυση για υποδομέ, δρόμου, λιμάνια, αεροδρόμια, τηλεπικοινωνίε, παιδεία, η οικονομική ανάπτυξη του μέλλοντο θα πληρώσει τα ελλείμματα του παρελθόντος και μπορεί να μείνει και κέρδο. Αν όμω τα ελλείμματα χρηματοδοτούν ρουσφέτια, μπουζούκια, υποβρύχια που γέρνουν, έργα βιτρίνα, το χρέο θα γιγαντωθεί και κάποιο κάπου κάποτε θα κληθεί να πληρώσει το λογαριασμό από την τσέπη του μαζί με του τόκου. Οι περισσότερε οικονομικέ κρίσει που συναντάμε στην ιστορία είναι συστημικές κρίσει. Κάτι δηλαδή δεν πάει καλά με έναν τομέα τη οικονομία και το πρόβλημα μεταδίδεται και στου υπόλοιπου υγιεί τομεί. Αυτό έγινε στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε από την αγορά στεγαστικών δανείων στι ΗΠΑ. Αυτό έγινε και στην κρίση του 29 που είχε τη του στο χρηματιστήριο. Αυτό έγινε με τη μεγάλη Ασιατική κρίση του 1997 που και αυτή ξεκίνησε από τον πιστοτικό τομέα. Και αυτό γίνεται σχεδόν σε κάθε κρίση που ακούτε. Οι συστημικέ κρίσει προκαλούν μεν μεγάλα προβλήματα. Οι οικονομίε που τι αντιμετωπίζουν δε επανέρχονται πλήρω όταν το πρόβλημα που τι δημιούργησε αποκατασταθεί. Η ελληνική κρίση όμω ήταν διαφορετική. Η Ελλάδα μπήκε στην περιπέτεια των μνημονίων, ακολουθώντα πιστά επί 50 χρόνια ένα οικονομικό μοντέλο που οδηγούσε σε προδιαγεγραμμένη χρεοκοπία. Οποιοδήποτε ξέρει απλή πρόσθεση και αφαίρεση, μπορεί να καταλάβει πω δεν νοείται να ξοδεύει πάνω από όσα βγάζει στο διηναικέ. Κάποια στιγμή θα πάψουν να σου δανείζουν και θα πεινάσει. Δεν ήταν όμω μόνο ότι το κράτο επιβίωνε με δανεικά και ο ιδιωτικό τομέα. Τουλάχιστον ένα μεγάλο τμήμα του, είχε μάθει να ζει από το κράτο. Αυτό το μη βιώσιμο μοντέλο, λοιπόν, είχε εντυπωθεί τόσο βαθιά στο DNA τη χώρα, που όσο πίσω και να πα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, δεν θα βρει ούτε μία εκλογική αναμέτρηση που στο τέλο να μην είχε μετατραπεί σε δημοπρασία ρουσφετιών, αυξήσεων, παροχών, σε ένα επαναλαμβανόμενο αλυσβερίσι, όπου ο πολιτικό από τη μία δεν είχε τα να μη δώσει. Και ο πολίτη από την άλλη δεν σκέφτηκε ποτέ από πού θα βρεθούν αυτά που απαιτούσε. Σε όλη αυτή την πεντηκονταετή πορεία τη χώρα λοιπόν προ την κρίση, πολλοί και διάφοροι πολιτικοί κάθισαν στη θέση του οδηγού, και πολλοί από αυτού σίγουρα διέπραξαν εγκληματικά σφάλματα. Εσεί είστε αρμόδιοι να κρίνετε τι μερίδιο ευθύνη φέρει ο καθένα του για την καταστροφή. Όπω και να έχει όμω. Καλό θα ήταν να λάβετε υπόψη σας αυτό που δείχνουν τα οικονομικά στοιχεία. Πω δεν ήταν δηλαδή μια μόνο αυλεψία ή μια στραβοτημονιά που έριξε τη χώρα στον κρεμό. Από την αρχή ο δρόμο εκεί οδηγούσε. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το θέμα και στο επόμενο επεισόδιο, όπου θα μιλήσουμε για το πρώτο μνημόνιο. Μέχρι τότε είμαι ο Κοσμά Μαρινάκη, διδάσκω οικονομική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο τη Σιγκαπούρη και αυτά ήταν τα οικονομικά δεδομένα τη ελληνική κρίση. Τα συμπεράσματα, όπω πάντα, πρέπει να είναι δικά σας.